Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Μαρία. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Συγγνώμη, θέλω να το πω από χθες. Μαρία, πάντα δεν ξέρω Μαρία που είναι τώρα το γραφείο σου ή το σπίτι σου, αλλά κάθε πρωί στην Κωνσταντινούπολη, όταν βγαίνουμε, χθες βγήκε ο ήλιος. Και καλό είναι, ρε παιδί, μια φορά να γυρίσει στο Skype, να δούμε την Κωνσταντινούπολη, πώς βγαίνει ο ήλιος στην Κωνσταντινούπολη. Δεν θα είναι ένα πολύ ωραίο. Και αν μην βλέπουμε τη Μαρία, εννοείται. Όχι, ρε παιδί, για λίγο να το γυρίσει κι εσύ τώρα. Για λίγο να το γυρίσει. Που βγαίνει ο ήλιος και είναι λίγο ψηλά, σε βλέπω, σε κάποιο διαμέρισμα ψηλά θα είναι. Να δούμε την Κωνσταντινούπολη, δεν είναι πολύ ωραίο. Στο 10ο όροφο. Στο 10ο, μπράβο. Μπράβο, Μαρία, και έχει ωραία θέα από εκεί. Για πες μας, τι Τούρκοι εξακολουθούν να ασχολούνται με τα ίμια εν ώψη και της αυριανής, ας το πούμε έτσι, επετείου των επεισοδίων, του μεγάλου πληθυσμού επεισοδίου εκεί. Αυτό που λένε οι Γιάννοι είναι ότι συνεχίζεται η περιπολία των τουρκικών πλοίων γύρω από τα ίμια, ότι μάλιστα δεν αφήνουν ούτε πουλί να πετάξει τα τουρκικά πλοία εκεί και ότι έχουν υπό τον πλήρη έλεγχο τις βραχονισίδες. Μάλιστα αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι ούτε η ελληνική ακτοφυλακή δεν τολμάει να πάει γύρω από τα ίμια, κάτι που έκανε συνήθως συχνά, έτσι, έκανε βόλτες γύρω από τα ίμια. Έτσι τουλάχιστον διατείνονται εδώ τα τουρκικά μέσα και ειδικά ένα πρακτορείο, το πρακτορείο Ίχα, το οποίο φαίνεται σαν να έχει πάρει επάνω το αυτή την εθνική υπόθεση και ενημερώνει κάθε τρεις και λίγο για το τι γίνεται ή τι δεν γίνεται στα ίμια. Ουσιαστικά δεν γίνεται τίποτα, αλλά κάθε τόσο βγαίνει και εκφράζεται ένα πρακτορείο τώρα ειδήσεων με τρόπο προκλητικό, θα έλεγα, ότι δεν αφήνουμε ούτε πουλί να πετάξει, ότι οι Έλληνες έχουν φοβηθεί. Αυτό είναι, και αυτό ότι είναι δεν απολύτως έχουν ψέματα. Γιατί θέλω να σας πω, εχθές που ρώτησα, ο νέος Υπουργός Άμυνας είναι κάτω στο Καστελόριζο, στην περιοχή είναι. Έχει πετάξει κανονικά και κάτι ετοιμάζουν εκεί πέρα. Εννοώ από εκδηλώσεις και από αυτά. Παίζουν και το επικοινωνιακό οι Τούρκοι. Θυμίζω ότι έχουν καθιερωθεί την κοντραχέρα. Ότι αυτοί ελέγχουν την περιοχή στα ίμια, που είναι ψέματα. Και όχι μόνο. Δείχνουν και εικόνες. Μαρία, διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Υπάρχει και η τουρκική κοντραχέρα. Με εικόνες που είναι πλαστές. Δεν είναι κανονικές. Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι αληθινές, αν είναι αρχείο ή ούτε δείχνει την απόσταση. Μπορεί πράγματι να είναι χθεσινές, προχθεσινές οι εικόνες αυτές, αλλά δεν φαίνεται να είναι. Ακριβώς, ή δεν φαίνεται να είναι τόσο κοντά. Δεν βλέπουμε την απόσταση. Ούτε, τώρα, ούτε έχουν δείξει έτσι, πολεμικά πλοία, όπως λένε, τρία πολεμικά πλοία κτλ. Δείχνουν ένα πλοίο κάπου. Σωστό, να σωστό. Μαρία μου, τι γίνεται τώρα με τον Τσίπρα? Έρχεται την Τρίτη, έτσι. Έχουμε πρόγραμμα. Κωνσταντινούπολη, δεν θα πάει στην Άγκυρα. Μόνο Κωνσταντινούπολη, μόνο μία ημέρα. Έχει ενημερωθεί εδώ και μέρες, θα έλεγα. Οι πληροφορίες μου έχουν αναφέρει ότι έχει ενημερωθεί η τουρκική προεδρία ότι θα ερχόταν στις 5 του μήνα, την επόμενη Τρίτη, και άρα προετοιμάζονται για να τον υποδεχτούν. Εδώ το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι θα δει τον κύριο Ερντογάν, θα είναι μαζί του και ο κύριος Τσαβούσογλου φυσικά και άλλοι υπουργοί, πιθανότητα και ο υπουργός Ενέργειας και σίγουρα και ο υπουργός Άμυνας. Και επίσης θα δει και τον Οικουμενικό Πατριάρχη, όπως ήθιστε. Τώρα να δούμε βέβαια πώς θα είναι και αυτή η συνάντηση. Σωστό. Γιατί σωστό. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις με την εκκλησία, με τους μισθούς κλπ. Σίγουρα θα πρέπει θα έχει κάποιο ενδιαφέρον τέλος πάντων αυτή η συνάντηση. Είναι μια ευκαιρία να εδώ σπάσει και εκεί ο πάγος. Ακριβώς, μα εγώ νομίζω γι' αυτό το πάει. Ναι. Ο Τσίπρας σε προσωπικό επίπεδο το έχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή με τον Πατριάρχη να σπάσει και εκεί ο πάγος. Αυθημερών από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή θα είναι επίσκεψη αστραπή, καταλαβαίνω, Μαρία. Θα πάει, θα κάνει ραντεβού και θα γυρίσει, έτσι. Ναι, ακριβώς. Ναι, το βράδυ γυρνάει. Το βράδυ φεύγει και ο Τσαβούσογλου, άλλωστε, για την Αμερική. Αλλά τέλος πάντων.